Καλημέρα! Έχηκα μια ωρίτσα και κάτι που ξύπνησα. Έκανα κάποιες δουλίτσες στον υπολογιστή σχετικά με το βίντεο που θα ανέβει σήμερα, αυτό που εσείς τα είδατε χθες. Και τώρα λέω να κάνω κάποιες άλλες δουλίτσες για το σπίτι, να πλύνω κανένα πιάτο, να συμμαζέψω κάποια πράγματα, να μαζέψω κάποια ρούχα που στέγνωσαν από την απλόστρα, τέτοιες απλές καθημερινές δουλειές. Και αργότερα σκεφτόμαστε να πάμε στο κέντρο για brunch, γιατί αργότερα κατά τις 4 η ώρα έχει meetup από PanosDent, τον είδατε και στο χθεσινό vlog, και σκεφτόμαστε να πάμε εκεί πέρα έτσι για support. Οπότε λογικά θα κατέβουμε στο κέντρο λίγο νωρίτερα, να πάμε να τσιμπήσουμε και κάτι εφόσον δεν θα έχουμε φάει μέχρι εκείνη την ώρα μεσημεριανό, και να είμαστε ok για να συνεχίσουμε και αργότερα, γιατί όχι. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Θα πάμε επιτέλους για brunch, αν τα καταφέρουμε, γιατί έχει περάσει λίγο η ώρα. Και ελπίζω να προλάβουμε και να πάμε για brunch και να πάμε στο meetup του Πάνου. Και για να προλάβω όσους θα με ρωτήσουν, αυτή τη στιγμή φοράω στα χείλη μου το 04 από τα cream lipstain των Sephora. Νομίζω ότι είναι το 4P, γιατί είχε και 4C αν θυμάμαι καλά. Αυτό φοράω και θα σας δείξω και ένα σύντομο outfit of the day, μάλλον το βγούμε έξω. Τώρα τι έγινε, για να δείτε πόσο fail. Ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, να πάμε για brunch, αλλά τελικά δεν θα πάμε για brunch σε καμία περίπτωση, γιατί το μετρό μας άφησε όπου να είναι. Οι σταθμοί που βρίσκονται κοντά στο Σύνταγμα είναι κλειστοί, και επειδή γίνεται τις πιπ από κόσμο και στο τραμ και στο λεωφορείο, ποδοπατιούνται σαν τα ζόμπι, αποφασίσαμε να το πάρουμε με τα πόδια. Είναι 1,9 χιλιόμετρα και επειδή έχει ωραία μέρα, είπαμε να το τολμήσουμε. Οπότε πάμε κατευθείαν στο meetup τώρα. Ελπίζω ότι θα το προλάβουμε. Ευτυχώς σήμερα φέρθηκα έξυπνα και αποφάσισα, παρά το γεγονός ότι φόρεσα φόρεμα, να φορέσω από κάτω flat μποτάκια. Γιατί αν φορούσα αυτή τη στιγμή τα κούνη, δεν έπαιζε να καταφέρω να φτάσω μέχρι Θησίο. Πάλι καλά, ήμουν τυχερή σε αυτό. Φτάσει εδώ και λίγη ώρα και περιμένουμε να εμφανιστεί ο Πάνος. Πού είσαι, Πάνο? Το κοινό σου σε περιμένει κάπου εκεί. Μόλις ανακαλύψανε ότι ήρθε ο Πάνος και αρχίζουν να πηγαίνουν προς το μέρος του. Έχει σχεδόν τελειώσει το meetup και σε λίγο ελπίζω να φύγω για να πάμε να πάμε, γιατί έχω λεσάξει της πείνας και ήταν πολύ κακή επιλογή να βάλω φουστάνι και να μην βάλω από κάτω καλσόν, γιατί φυσάει εδώ πέρα που είμαστε και έχω κάνουμε για να πάρουμε like στο Instagram. Αφήσαμε τα παιδιά και τώρα είμαστε και εμείς στη στάση του μετρό και περιμένουμε το μετρό να έρθει για να γυρίσουμε επιτελείς κουτάκι, γιατί λείπαμε από την πρωί και πάραμε αρκετό κρύο, οπότε θα πούμε από εκεί πέρα. Και γυρίσαμε επιτέλους σπίτι μετά από αυτήν την αρκετά μεγάλη, όπως φάνηκε, ημέρα. Κουραστήκαμε λιγάκι γιατί φάγαμε μπόλικο κρύο σήμερα, φυσούσε αρκετά εκεί που ήμασταν, οπότε λίγο κρυώσαμε. Ήρθε η ώρα όμως να ανοίξουμε τα δωράκια της ημέρας. Σήμερα είναι η σειρά του τι να ανοίξει το δικό του, αλλά μην ανησυχείτε, θα ανοίξουμε μαζί το Advent Calendar από τα Sephora όπως πάντα. Είστε έτοιμοι? Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το δικό μου δωράκι για σήμερα. Καλά που υπάρχει και αυτό το calendar και ανοίγω και εγώ κάθε μέρα δωράκι. Spoiled brat. Ω, τι είναι αυτό? Και με πολλή προσπάθεια κατάφερα να το βγάλω. Για να δούμε τι είναι. Είναι και πάλι ένα body wash, στην ουσία αφρόλουτρο δηλαδή, το οποίο μυρίζει πεόνια. Πίονι. Και με αυτά εδώ πέρα τα δωράκια θα κλείσουμε το σημερινό μας vlog μας βιντεάκι. Μου άρεσε πολύ περισσότερο αυτό εδώ πέρα το background, γιατί αλλάξαμε τραπεζάκι σήμερα που κάναμε το unboxing, οπότε νομίζω θα το κρατήσω και για τα επόμενα vlog μας. Τι λέτε? Εν τω μεταξύ, πριν κλείσω αυτό εδώ πέρα το βίντεο, θα πω ότι χθες συνειδητοποίησα ότι ήταν η 8η μέρα των vlog μας, που σημαίνει ότι ήμασταν στο 1/3 των vlog μας. Δηλαδή έχουμε άλλα 2/3. Έχουμε δηλαδή σχεδόν φτάσει στη μέση. Λίγες μέρες ακόμα και θα έχουμε φτάσει στα μισά των vlog μας, απίστευτο. Μου φαίνεται ότι ξεκίνησα μόλις χθες. Anyway, αυτά ήταν όλα για σήμερα. Πιστεύω ότι θα κλείσω εδώ πέρα το βιντεάκι, γιατί θα χαλαρώσω λιγάκι, θα αλλάξω, θα ξεβαφτώ, θα βάλω πιτζάμες κλπ. Οπότε θα σας αφήσω εδώ πέρα να πάω να χαλαρώσω πριν ξεκινήσω το editing και θα τα πούμε αύριο με ένα νέο βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!